Πανηγυρίζει λοιπόν η κυβέρνηση και οι βουλευτές της για το ότι ο κρατικός προϋπολογισμός της νέας χρονιάς είναι ο πρώτος εκτός μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας. Αλήθεια όμως, πώς γίνεται να είμαστε έξω από τα μνημόνια, να έχουμε ξεφύγει από τον κλειό της ενισχυμένης εποπτείας, όπως λέτε, και οι αντιλαϊκοί έμεση και άμεση φόροι κάθε χρόνο να αυξάνονται? Για το 2023 τους πάτε στα 60 δισεκατομμύρια και να φορτώνονται κατά 95% στις πλάτες του λαού. Πώς γίνεται και στην περίοδο της κρίσης και στην καπιταλιστική ανάπτυξη το λογαριασμό να τον πληρώνει πάντα ο λαός και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να είναι πάντα κερδισμένοι? 15 δισεκατομμύρια και ευρώ ετοιμάζεται με αυτόν τον προϋπολογισμό για τους μεγαλομετόχους τους για το 2023 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης, την ώρα που τις κρατικές δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες του λαού, υγεία, παιδεία, πρόνοια, τις κρατάτε χαμηλές και παγωμένες για χρόνια. Και τις απώλειες του λαού δεν τις καλύπτετε με τίποτα. Πώς γίνεται, ακόμα και όταν εναλλάσσονται οι αστικές κυβερνήσεις στο τιμόνι της εξουσίας, όλοι σας οι προϋπολογισμοί να έχουν τα ίδια βασικά αντιλαϊκά χαρακτηριστικά και τους ίδιους αντιλαϊκούς στόχους? Κι όμως γίνεται. Και γίνεται γιατί όλοι διαχρονικά οι κρατικοί προϋπολογισμοί όλων των αστικών κυβερνήσεων υπηρετούν την ίδια ταξική αντιλαϊκή στρατηγική. Έχουν ως κοινό τους παρονομαστεί το μνημόνιο των μνημονίων, δηλαδή την πολιτική εκείνη που υπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμάτων και των αναγκών του λαού. Και ξέρετε, κάποια στιγμή όλοι εσείς εδώ οι υπέρμαχοι της καπιταλιστικής ανάπτυξης και οι θειασότες της πράσινης μετάβασης, δεν νομίζετε ότι κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθείτε στο λαό για τα φούμαρα που του πετάτε συνέχεια? Δεν μου λέτε αυτή την πολιτική σας για την ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία δεν την προχωράτε όλοι σας με γρήγορους ρυθμούς? Δεν αυξάνεται ραγδαία η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας? Όλα αυτά δεν τα διαφημίζετε όλοι σας ως φιλολαϊκά? Γιατί τότε η ενεργειακή φτώχεια εξαπλώνεται? Γιατί το ρεύμα και τα καύσιμα τα χρυσοπληρώνει ο λαός και η ακρίβεια δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα? Όσο για την άθλια κυβερνητική προπαγάνδα για τις καλύτερες τάχα μέρες από τους ρυθμούς ανάπτυξης που έρχονται, αυτή γίνεται κυριολεκτικά φύλο και φτερό από τις προβλέψεις αυτού του ίδιου προϋπολογισμού για υψηλό πληθωρισμό και πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς αυτά, όπως καταλαβαίνετε, προμηνύουν νέα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα. Τώρα, όπως στην οικονομία, έτσι και στην παιδεία και τον πολιτισμό, τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται απαρέγκλητα οι βασικές στρατηγικές επιλογές και αυτές οι επιλογές υπηρετούνται σταθερά από όλους διαχρονικά τους προϋπολογισμούς του αστικού κράτους και τον τωρινό, φυσικά, παρά την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Και για τον πολιτισμό, τι να πει κανείς? Μόνο και μόνο το γεγονός ότι αυτός έχει μια εντελώς συμβολική συμμετοχή και παρουσία στον κρατικό προϋπολογισμό με εκείνο το ηλικιώδες ποσοστό του 0,06%, τα λέει όλα. Το θέμα όμως δεν βρίσκεται μονάχα στο απαράδεκτα χαμηλό ποσοστό του προϋπολογισμού για τον πολιτισμό, αλλά και στους στόχους που αυτός έρχεται να υπηρετήσει. Και ο φετινός προϋπολογισμός αποκαλείται προϋπολογισμός επιδόσεων για τον πολιτισμό. Όχι βέβαια για την ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του λαού που τον έχετε καταδικάσει στο τηλεοπτικό σκουπιδαριό, αλλά για την εμπορευματοποίηση και επιχειρηματική αξιοποίηση κάθε είδους πολιτιστικής κληρονομιάς και δραστηριότητας ως ένα απλό φόντο, ντεκόρ, κάθε είδους εκδηλώσεων από τη μόδα
ως την εστίαση. Ύστερα είναι και εκείνη η χρόνια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και των σχολείων. 5 κάτω, 5 πάνω όπως φέτος, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Μια υποχρηματοδότηση η οποία όμως βαραίνει σε κάθε εκπαιδευτική λειτουργία και είναι εμφανής σε όλα πια τα επίπεδα των σχολικών υποδομών, του προσωπικού, του σχολικού εξοπλισμού, των λειτουργικών δαπανών, παντού. Σχολεία υποσυντηρημένα, με σοβάδες να πέφτουν παντού όλο και πιο συχνά, ή ακόμα και ολόκληρες οροφές, όπως την Πηλαία της Θεσσαλονίκης, τα καθιστούν επικίνδυνα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν μάλιστα δίπλα σε αυτή την υποσυντήρηση, εξαιτίας της ανεπαρκούς χρηματοδότησης των Δήμων από το κράτος, προσθέσουμε και την παλαιότητα των σχολικών κτηρίων, που λέει ότι μόνο το 1 από τα 6 σχολικά κτίρια είναι της τελευταίας 20ετίας, δηλαδή κτισμένο με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό, και όλα τα υπόλοιπα είναι παλιότερα, με τα μισά από αυτά να είναι πάνω από 50 χρονών, και σκεφτούμε ότι ζούμε στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, τότε καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αυτό λοιπόν, το σχολείο το εξουθενωμένο από την υποχρηματοδότηση, στην οποία το έχετε καταδικάσει όλοι σας, ανοιχτά πια το οθείτε και το οδηγείτε στην αναζήτηση χορηγών με το αζημίωτο, και αυτό το βαφτίζεται αυτονομία, λέει, της σχολικής μονάδας. Μάλιστα, πίσω από αυτήν την αυτονομία προσπάθησε να κρυφτεί ακόμα και αυτός ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με αφορμή το τραγικό περιστατικό του σχολείου των Σερών. Δεν είναι όμως αυτονομία όταν το κράτος αποσύει τις δικές του υποχρεώσεις και ευθύνες για σύγχρονα παιδαγωγικά κατάλληλα και ασφαλή σχολικά κτίρια. Καραμπινάτη αντιλαϊκή πολιτική είναι. Και την αξιολόγηση στην εκπαίδευση για αυτήν την αυτονομία του σχολείου την προωθείτε όλοι σας. Βήμα-βήμα, η οποία βέβαια θα έχει ως κατάληξη πολύ πολύ γρήγορα το χωρισμό των σχολείων σε διάφορες κατηγορίες. Φτάνετε μάλιστα και στο σημείο να κρατάτε ως ομήρους και να τους αρνείστε ακόμα και την οριστική τους μονιμοποίηση όλων όσων εσείς διορίσατε στην εκπαίδευση, προκειμένου να τους εκβιάσετε να δεχτούν την αξιολόγηση στην κυρίαρχη, την υποταγή τους δηλαδή, στην κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική. Για την ειδική αγωγή, όσο και αν ψάξαμε, τίποτα δεν βρήκαμε στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, χρήματα δίνονται όχι για το σχολείο της ολόπλευρης γνώσης και διαπαιδαγώγησης, αλλά για το σχολείο της πληροφορίας και εκείνων των ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων. Στα πανεπιστήμια, η πολιτική αυτή παρουσιάζεται ως σύνδεση με την αγορά εργασίας, λέει, και τις επιχειρήσεις, ακόμα και με το ΝΑΤΟ. Και όλοι οι προϋπολογισμοί φυσικά και ο τωρινός, μαζί με τους σχετικούς νόμους, οδηγούν σταθερά το πανεπιστήμιο όλο και περισσότερο να λειτουργεί ως επιχείρηση για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αφήνοντας τα αζήτητα τις ανάγκες των φοιτητών για σπουδές με ποιότητα και φοιτητική μέρημνα. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα φοιτητή στη Λάρισα που δεν του δίνατε το πτυχίο του λόγω χρεών στην κρατική φοιτητική εστία, παρακαλώ. Σκεφτείτε δηλαδή τι έχει να γίνει όταν ετοιμαστούν οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες με τα ΣΔΙΤ. Και η λειτουργία του Πανεπιστημίου ως επιχείρηση έφτασε στο σημείο να απαγορεύει σε φοιτητές δωρεάν μεταπτυχιακού στην ιατρική στη Θεσσαλονίκη να κάνουν μάθημα, τους απαγόρευσε να κάνουν μάθημα σε αίθουσα που ανακαινίστηκε με χρήματα των πληρωμένων μεταπτυχιακών. Πρέπει να κλείσετε, κύριε Συνάδελφε. Όσο για την πανεπιστημιακή έρευνα, κλείνω, θα χρειαστώ ελάχιστο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτούν εκείνη την έρευνα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του λαού, αλλά μονάχα για αυτήν την έρευνα που φέρνει κέρδη στις επιχειρήσεις. Έχουν λοιπόν, κλείνοντας, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε, έχουν λοιπόν πάρα πολλούς λόγους οι λαϊκοί άνθρωποι να βρεθούν στα συλλαλητήρια του Σαββάτου ενάντια σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Και έχουν ακόμα περισσότερους λόγους όλα αυτά να τα σκεφτούν και να τα λάβουν υπόψη τους όταν θα έρθει η ώρα της ψήφου, δυναμώνοντας το ΚΚΕ τον μόνο συνεπή αντίπαλο αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής.